Στις 3 Μαρτίου, ο καταστροφικός σεισμός των 6,3 Ρίχτερ χτύπησε την Ελασσόνα και το χωριό Δαμάση, όπως όλοι θυμόμαστε. Σήμερα, 1.350 άνθρωποι ζουν εκτός των σπιτιών τους, σε τροχόσπιτα, σε σκηνές, σε κοντέινερ, ενώ κάποιοι έχουν μεταφερθεί και σε ξενοδοχεία στα Τρίκαλα. Βέβαια, όπως οι ίδιοι οι κάτοικοι ομολογούν, η συμπαράσταση του κόσμου και της πολιτείας είναι συγκινητική. Και ανάμεσα σε αυτούς που έδειξαν την ανθρωπιά και την ευαισθησία τους είναι και το αποσταγματοποιείο Τσιλιλί, το οποίο δόρισε ένα πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο στους σεισμοπαθείς. Σήμερα είναι τιμή μας και χαρά μας να φιλοξενούμε τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, τον κύριο Κώστα Τσιλιλί. Να σας καλημερίσουμε και να σας καλωσορίσουμε, κύριε Τσιλιλί. Καλημέρα σας, κυρία Ορφανίδου. Καλημέρα στους ακροατές σας. Θα ήθελα να ρωτήσω πραγματικά με ανθρωπιά, πώς σκεφτήκατε να κάνετε αυτή την κίνηση ευαισθησίας που δείχνει και κάτι παραπάνω από αυτό που συνήθως δείχνουν οι επιχειρήσεις. Είναι πεποίθησή μας ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να φέρονται ως ενεργοί πολίτες στις κοινωνίες όπου λειτουργούν. Θα πρέπει να λειτουργούν με τρόπο υπεύθυνο και ηθικό. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να μοιράζονται τις ίδιες αξίες με όλους τους συμπολίτες. Λειτουργώντας έτσι, επομένως, δεν θα μπορούσαμε σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή που βρέθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής του Δαμασίου να μην ευαισθητοποιηθούμε, να μην συγκινηθούμε και να μην κάνουμε το στοιχειώδες, αυτό που θα έπρεπε. Να δώσουμε μια ανάσα ανακούφιση σε αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ περισσότερο όταν η εταιρεία μας συνεργάζεται εδώ και 30 χρόνια με την περιοχή αυτή, η οποία είναι περιοχή σταφυλοπαραγωγός και προμηθεύεται από τους κατοίκους του χωριού τις μεγαλύτερες ποσότητες των σταφυλών που παράγουν της ποικιλίας μοσχάτου σε εκατοντάδες τόνους κάθε χρόνο. Ήταν πέρα από μια ενέργεια αλληλεγγύης και μια ενέργεια ευγνωμοσύνης από τη μεριά μας για την εξαιρετική πρώτη ύλη που μας παράγουν, για να παράγουμε και εμείς με τη σειρά μας τα εξαιρετικά προϊόντα τα οποία τυχάνουν μεγάλης αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό. Οπότε υπάρχουν και άλλου είδους δεσμοί, θα έλεγε κανείς, που σας ενώνουν με το χωριό Δαμάση και με τους κατοίκους, κάτι το οποίο δεν ξεχάσατε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή τους. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς δέχτηκαν οι κάτοικοι αυτή σας την κίνηση. Θεωρώ συγκινήθηκαν. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι μια αναγνώριση αμοιβαία, θα λέγαμε, της σχέσης που υπάρχει και των άρρηκτων δεσμών που έχουν δημιουργηθεί. Θεωρώ ότι μπορεί να ήταν και αναμενόμενη, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα αξιολογήθηκε ως μια κίνηση ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, όπως είπατε και εσείς. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πολλά πράγματα που θεωρούμε αυτονόητα, ίσως και αναμενόμενα, πολλές φορές δεν γίνονται, οπότε εμείς γι' αυτό το προβάλλουμε άλλωστε και σήμερα από την εκπομπή μας, γιατί θεωρούμε ότι σας τιμά μια τέτοια κίνηση. Να ρωτήσω κάτι άλλο, έχετε επισκεφθεί εσείς το χωριό Δαμάση αυτές τις μέρες, από τότε ενώ που έγινε η δωρεά? Εννοείται, και πριν και μετά είμαι δίπλα στους ανθρώπους, είναι φίλοι μας οι άνθρωποι πια του χωριού, δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε δίπλα τους. Μάλιστα συχνά πυκνά τα βράδια τους επισκέπτομαι και στα ξενοδοχεία, στα Τρίκαλα που έχουν μένουν πια αρκετοί άνθρωποι του χωριού. Επισκέφθηκα το χωριό και πραγματικά οι καταστροφές είναι μεγάλες, δηλαδή... Δώστε μας λίγο την εικόνα, σας παρακαλώ πολύ, γιατί εμείς είμαστε μακριά και εννοείται ότι δεν μπορούμε να το επισκεφθούμε. Δώστε μας την εικόνα εσείς που τα βλέπετε. Τι να σας πω, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ελάχιστα πια σπίτια είναι κατοικήσιμα. Ο κόσμος στη μεγαλύτερη του πλειοψηφία μένει σε σκηνές και σε κάποιους οικίσκους προκάτου που έχουν χορηγήσει διάφοροι χορηγοί. Και θεωρώ ότι αυτή η παραμονή τους εκεί θα διαρκέσει μέχρι ότου αποκατασταθεί η οικία του καθένα. Μια βόλτα στο χωριό θα δείτε ότι σπίτια έχουν καταρρεύσει, δρόμοι έχουν κλείσει. Το σχολείο το είδαμε όλοι μας του χωριού, το οποίο ευτυχώς
με γρήγορους ρυθμούς ξεκίνησε η επανακατασκευή του. Πάντως είναι μια τραγική κατάσταση και πρέπει όλοι να σταθούμε δίπλα αυτή την περίοδο στους κατοίκους του Αμασίου. Ακριβώς, και νομίζω ότι είσαστε ένα πολύ καλό παράδειγμα, φωτεινό θα έλεγε κανείς, για να δουν και άλλες εταιρείες τι μπορούν να κάνουν. Και μιλάω βέβαια αυτή τη στιγμή για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και για ανθρώπους που μπορούν, ο καθένας από το μετερίζει του, να προσφέρει έστω και κάτι για αυτούς τους ανθρώπους. Θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα, κύριε Τσιλιλή? Πραγματικά θεωρώ ότι θα πρέπει πάντα οι εταιρείες, στο βαθμό που χωρίς την κοινωνία δεν θα είχαν λόγο ύπαρξης, να αφήνουν το θετικό τους αποτύπωμα στην κοινωνία και όχι μόνο στα πλαίσια κάποιων χορηγιών ή κάποιων φιλανθρωπικών πράξεων. Θα πρέπει ένα μέρος των κερδών τους να το ξαναγυρίζουν στην κοινωνία από το οποίο προήλθε, από την οποία προήλθε. Πρέπει να βλέπουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη που είπατε όχι ως κόστος, αλλά ως επένδυση στην κοινωνία, στο περιβάλλον γενικότερα, και να είναι σίγουροι ότι θα τους ξαναγυρίσει πίσω πολλαπλάσιο αυτό το κέρδος. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Τώρα να πάμε λιγάκι και στην εταιρεία, στην αποσταγματοποιία Τσιλιλή. Ήδη από το 1989, 32 ολόκληρα χρόνια, και μιλάμε για την πρώτη οικογένεια η οποία τυποποίησε Τσίπουρο στη Θεσσαλία. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για την εταιρεία? Ναι, ήταν το 1988 όταν επί Υπουργείας Οικονομικών Τσοβόλα ψηφίστηκε ο νόμος που επέτρεπε να τυποποιηθεί το Τσίπουρο. Ως τότε θα θυμούν οι παλιότεροι ότι απαγορεύονταν η εφιάλωση του Τσίπουρου και τότε επιτράπηκε με το νόμο που ψηφίστηκε. Συνέπεσε εκεί την περίοδο να έχω τελειώσει τις σπουδές μου και να είμαι στην αναζήτηση του επαγγελματικού μου προσανατολισμού και το είδα σαν μια επαγγελματική ευκαιρία, πέραν από το γεγονός ότι ο αντελωνικός κλάδος μου άρεσε και σαν καταναλωτής αλλά και σαν διαδικασία παραγωγής τσίπουρου και κρασιού γενικότερα. Άρα πέρα από το χόμπι μου υπήρξε και η επαγγελματική μου ενασχόληση και ήταν η αφορμή τότε να ξεκινήσω την εγκατάσταση του μικρού αποσταγματοποιείου στην πεδουργική ζώνη των Μετεώρων και ήταν το πρώτο τσίπουρο που εμφελώθηκε στη Θεσσαλία. Μάλιστα. Η εταιρεία, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, βρίσκεται στη Ράξα Τρικάλων, έτσι δεν είναι, και υπάρχει και υποκατάστημα στην Αθήνα? Ναι, οι παραγωγικές εγκαταστάσεις είναι στη Ράξα Τρικάλων, σε μικρή απόσταση από την περιοχή της Καλαμάτας. Μάλιστα. Και επίσης το 1996, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δημιουργήθηκε και το κτήμα Θεόπετρα, ένας πρότυπος αμπελώνας βιολογικής καλλιέργειας. Να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό. Κοιτάξτε, για να παράξεις τσίπουρο θα πρέπει πρώτα να επεξεργαστείς τα σταφύλια, να παράξεις κρασί και το υπόλοιμα της εινοποίησης να το αποστάξεις και να παράξεις τσίπουρο. Άρα, εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να είσαι και εινοποιός όταν θες να είσαι καλός αποσταγματοποιός. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της τοποθέτησης ξεκινήσαμε την καλλιέργεια αμπελιών στην περιοχή της Θεόπατρας Καλαμπάκας, όπου βρίσκεται και το ιστορικό σπίτι της Θεόπατρας, και η καλλιέργεια αυτών των αμπελιών γίνεται με βιολογικό τρόπο. Παράγουμε εξαιρετικής ποιότητας κρασιά μικρής παραγωγής, μικρών ποσοτήτων, αλλά υψηλών προδιαγραφών ποιότητας. Τώρα, γνωρίζω ότι απευθύνεστε και στο διεθνές καταναλωτικό κοινό. Θα ήθελα να μου πείτε για την αποδοχή του τσίπουρου εκτός Ελλάδος. Κοιτάξτε, το τσίπουρο είναι ένα προϊόν που πραγματικά μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τα διεθνή ποτά. Δεν μπορεί το ουίσκι που παράγεται από καραμπόκι να συγκριθεί με το τσίπουρο που παράγεται από το σταφύλι του Θεού. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να το μελετήσουμε, να το αναπτύξουμε και να παράξουμε προϊόντα ποιοτικά και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Σήμερα το τσίπουρο πραγματικά παράγεται σε διάφορες εκδοχές, παράγεται φρέσκο, παράγεται με ελαφρά παλαίωση σε βαρέλια, παράγεται με βαθιά παλαιούσα βαρέλια, που πραγματικά είναι προϊόντα αριστουργήματα
που, όπως είπα, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα διεθνή ποτά. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι πρώτες προσπάθειες που γίνανε για εξαγωγές έχουν τύχει εξαιρετικής αποδοχής από τους ξένους καταναλωτές. Ήδη η αποστεματοποίηση μας εξάγει σε 25 περίπου χώρες στον κόσμο με συνεχώς ανερχόμενες ποσότητες. Ένα 20% του τζίρου μας αυτή τη στιγμή εξάγεται. Εξαιρετικά. Και βέβαια τα αποστάγματα και η ίνη. Οι δικοί σας αποσπούν βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς. Αν σας ρωτούσα ποια είναι η σημαντικότερη στιγμή για την αποσταγματοποίηση της Λιλή, ποια θα μου λέγατε? Θα σας έλεγα δύο. Μία για τα αποστάγματά μας και μία για τα κρασιά μας. Μία ήταν όταν πήραμε το μεγάλο μετάλλιο σε έναν διαγωνισμό των Βρυξελών για το τσίπουρο της Λιλή, και μία άλλη όταν βραβεύτηκε το κτήμα Θεόπετρα Ροζέ ως το καλύτερο κρασί του κόσμου στην κατηγορία των Ροζέ ανάμεσα σε 8.500 δείγματα παγκοσμίως. Το καλύτερο κρασί του κόσμου είπατε. Θα πρέπει να είμαστε περήφανοι ως Έλληνες γι' αυτό, έτσι. Ήταν μια μεγάλη διάκριση. Πραγματικά από τότε και μετά το κτήμα Θεόπετρα απογειώθηκε, θα λέγαμε. Πολλά συγχαρητήρια και από μας και τα προσωπικά μου συγχαρητήρια, αν θέλετε, κύριε Τσιλιλή, πρώτα για το γεγονός ότι έχετε δείξει την ανθρωπιά σας για τους σεισμόπληκτους, αλλά πολλά συγχαρητήρια και για όλα όσα έχετε πετύχει σε αυτά τα 32 χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και νομίζω ότι το παράδειγμά σας καλό θα ήταν να το ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες. Θεωρώ ότι, όπως είπα και πριν, είναι υποχρέωσή μας, είναι ανάγκη, έτσι το αισθανόμαστε, και εκείνο που έχω να πω είναι ότι όλες οι εταιρείες θα πρέπει να δουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη σαν μια ευκαιρία επένδυσης και όχι να τη δουν σαν ένα κόστος επιπλέον. Ωραία, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.